Τρεις παραβάσεις του Ιούδα και δια τας τέσσερας δεν θέλω αποστρέψει την τιμωρίαν αυτού. Διότι κατεφρόνησαν τον νόμο του Κυρίου και δεν φύλαξαν τα προστάγματα αυτού και επλάνησαν αυτού στα μάταια αυτών κατόπιν των οποίων περιεπάτησαν οι πατέρες αυτών. Αλλά θέλω εξ αποστείλει πύρεπη τον Ιούδα και θέλω καταφάγει τα παλάτια της Ιερουσαλήμ. Ούτω λέγει Κύριος, δια τας τρεις παραβάσεις του Ισραήλ και δια τας τέσσερας δεν θέλω αποστρέψει την τιμωρίαν αυτού, διότι επόλυσαν τον δίκαιον δια αργύριον και τον πένιτα δια ζεύγος υποδημάτων. Ήτινες ποθούσι να βλέπωσι την κόνην της γης επί την κεφαλήν των πτωχών και εκλίνουσι την οδόν των πενήτων και Υιός και Πατήρ αυτού υπάγουσι προς την αυτήν παιδίσκην δια να βεβηλώνωσιν το όνομα του Άγιον και πλαγιάζωσιν πλησίων παντός θυσιαστηρίου επί ενδυμάτων εγχειριασμένων και πίνωσι εν το οίκο των θεών αυτών των ίνων των καταδυνσταυμένων. Αλλά εγώ εξολόθρευσα τον Αμοραίον απέμπροσθεν αυτόν, το οποίο το ύψος ήτος στο ύψος των κέδρων, και αυτός ισχυρός ως εδρής. Και υφάνισα τον καρπόν αυτού επάνωθεν και τας ρίζες αυτού υποκάτωθεν. Και εγώ σας ανεβίβασα εκ γης Αιγύπτου και σας περιέφερον 40 έτη δια της ερήμου, για να κληρονομήσετε την γη του Αμοραίου. Και ανέστησα εκ των ιών σας δια προφήτας και εκ των νεανίσκων σας δια Ναζηραίους, δια να είναι ούτως δεν είναι ούτως η Ισραήλ, λέγει Κύριος. Σεις δε εποτίζετε τους Ναζηραίους σύνων και προσετάξατε τους προφήτας λέγοντες μην προφητεύσετε. Ιδού εγώ θέλω καταθλίψη μας εν το τόπο ημών, καθώς καταθλίβεται η άμαξα η πλήρης δραγμάτων. Και η φυγή θέλει χαθεί από του δρομέως, και ο ανδρείος δε θέλει στερεώσει την ισχύν αυτού, και ο ισχυρός δε θέλει διασώσει την ψυχήν αυτού. Και ο τοξότης δε θέλει δυνηθεί να σταθεί, και ο ταχύπους να εκφύγει, και ο υπεύς να σώσει τη ζωή αυτού. Και ο μεταξύ των δυνατών γενεοκάρδιος γυμνός θέλει φύγει εν εκείνη τη μέρα, λέγει Κύριος. Ακούσατε των λόγων τούτων, των οποίων ελάλησε ο Κύριος εναντίον σας, η Ισραήλ, εναντίον παντός του γένους, των οποίων ανεβίβασα εκ γης Αιγύπτου, λέγον, εσάς μόνο εγνώρισα εκ πάντων των γενεών της γης, δια τούτο θέλω σας τιμωρήσει δια πάσας τας ανομίας σας. Δύνατε δύο να περπατήσω σιωμού, αν δεν είναι σύμφωνοι? Θέλει η βρυχή σιωλέων εν το δρυμό, εάν δεν έχει θύραν? Θέλει εκπέμψει τη φωνήν αυτού ως κύμνος από τις κατοικίες αυτού, αν δεν επίασε τι? Δύνατε πτηνών να πέσει εις παγίδαν επί της γης, όπου δεν είναι βρόχος δι' αυτό? Ήθελε σηκωθεί παγής εκ της γης χωρίς να πιαστεί τι? Δύνατε να ηχήσει σάλπιξε εν πόλη και ο λαός να μην πτωηθεί? Δύνατε να γίνει συμφορά εν πόλη και ο Κύριος να μην έκαμε αυτήν? Βεβαίως Κύριος ο Θεός δεν θέλει κάμει ουδέν χωρίς να αποκαλύψει το απόκριφον αυτού εις τους δούλους αυτού τους προφήτας. Ο Λέων ευρύχησε, τις δε θέλει φοβηθεί? Ο Κύριος ο Θεός ελάλησε, τις δε θέλει προφητεύσει? Κηρύξατε προς τα παλάτια της Αζώτου και προς τα παλάτια της γης της Αιγύπτου και είπατε συνάχθητε επί τα όρη της Αμαρίας και ιδέτε τους μεγάλους θορύβους εν μέσω αυτής και τα σκαδαδυναστείας εν μέσω αυτής, διότι δεν εξεύρουσι να πράττουσι το ορθόν, λέγει Κύριος, οι θησαυρίδοντες αδικίαν και αρπαγήν εν της παλατής αυτών. Δια τούτο το λέει Κύριος ο Θεός. Εχθρός θέλει επικυκλώσει την γη σου και θέλει καταβάλει την ισχύν σου, από σου και τα παλάτια σου θέλουν συνδιαρπαγή. Ούτω λέγει Κύριος, καθώς ο ποιμήν αποσπά από του στόματος του λέοντος δύο σκέλη ή λοβόνοτίου, ούτω θέλουσι αποσπαστεί οι Ισραήλ κατοικούντες εν Σαμαρία από τις γωνίας της κλίνης και εν Δαμασκό από τις τρομνής. Ακούσατε και διαμαρτυρήθητε προς τον οίκον Ιακώβ, λέει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, ότι καθήν ημέραν επισκεφτώ τας παραβάσεις του Ισραήλ, από αυτόν θέλω επισκεφθεί και τα θυσιαστήρια της Βεθήλ και τα κέρατα του θυσιαστηρίου θέλω συνεκοπή και πέσει κατά σγύης και θέλω πατάξει των χειμερινών οίκων μετά του θερινού οίκου και οίκη ελεφάντινη θέλω συαπολεστεί και οίκη μεγάλη θέλω συαφανιστεί, λέγει Κύριος. Αμήν. Ο Αμός, όπως είπαμε, που σημαίνει φορτίον, το φορτίο του Λόγου του Θεού, δεν ήταν προφήτης, αλλά βοσκός ήταν και μάζευε και σικάμινα όταν ο Θεός τον επισκέφθηκε και του έδωσε μια αποστολή. Αυτός ήταν κάτοικος της Ιερουσαλήμ, Ιουδαίος, και του έδωσε μια αποστολή να πάει να προφητεύσει δια Πνεύματος Αγίου στο λαό Ισραήλ, στις 10 φυλές του λαού Ισραήλ στο βορρά. Δύσκολο πράγμα. Πολύ δύσκολο
αυτό το οποίο του έδωσε εντολή να κάνει. Όμως ο Αμός, δεδεμένος στο πνεύματι, όπως λέει και ο Παύλος, ξεκίνησε να πάγει χωρίς δισταγμό. Αυτά τα μηνύματα τα οποία έφερνε προς τον Κύριο, προς τους λαούς και προς τον Ισραήλ, αλλά και προς όλους τους λαούς, και στους Φιλιστέους και στους Συρίους και στους Φίνικες και στους Εδωμίτες και στους Αμμονίτες και στους Μωαβίτες, ήταν κρίση. Κρίση λόγω της καθυπερβολήν αμαρτίας τους και εν γέννη της σκληρότητάς τους και της αιμονής τους στην αμαρτία. Όμως το προφητικό μήνυμα για κρίση και τιμωρία επεκτείνεται τώρα και στο λαό του Ιούδα, που προφητεύει ο Ισραήλ επάνω στο λαό Ισραήλ. Προφητεύει για τους νότιους τώρα. Και για κάθε έναν από αυτούς έχει ο Θεός και συγκεκριμένα αμαρτήματα τα οποία δεν ανέχεται σε ορισμένους ανθρώπους. Άλλα είναι τα αμαρτήματα που δεν ανέχθηκε στους κατοίκους της Συρίας, ότι υλώνησαν τη Γαλαάδ με πολύ σκληρό τρόπο και κατ' επανάληψη. Της Γάζας ότι εχμαλώτησαν με τελείαν εχμαλωσίαν και παρέδωσαν εις τους εχθρούς αυτών τους εχθρούς τους. Στους Φίνικες ότι δεν ενεθυμήθησαν την αδελφική τους συνθήκη. Εις τους Εδωμίτες, εκεί τα πράγματα είναι πιο σοβαρά, όσο πλησιάζουμε σε συγγένειες προς το λαό Ισραήλ, προς το λαό Ισραήλ, τότε γίνεται πιο αυστηρός ο Θεός. Και προς τους Αμμονίτες το ίδιο, Μωαβίτες που είναι και αυτοί συγγενείς του Ισραήλ το ίδιο. Τώρα πάμε στους Ιουδαίους, να δούμε τι είναι αυτό που είδε ο Θεός και προκάλεσε την απεριόριστη οργή του, ώστε να εξαγγείλει κρίση και καταστροφή. Ούτω λέγει ο Κύριος. Και πάλι, δια τας τρεις παραβάσεις του Ιούδα και δια τας τέσσερας δεν θέλω αποστρέψει την τιμωρία αυτού, πράγμα το οποίο σημαίνει την κατεπανάληψη αμαρτία, δηλαδή όχι αμάρτησαν αλλά αμαρτάνουν. Θα δούμε όμως ποια είναι τώρα η φοβερή αυτή αμαρτία στα μάτια του Θεού για τον Ιούδα, που είναι ο λαός του Θεού, είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού, αυτός ο λαός τον οποίο ο Θεός εξέλεξε για να είναι ο λαός του και να δημιουργηθεί το έργο του εις τους αιώνες. Διότι κατεφρόνησαν τον νόμο του Κυρίου και δεν εφύλαξαν τα προστάγματα αυτού και επλανήθησαν από τα μάταια αυτών και κατόπιν των ματέων περιεπάτησαν. Τώρα πάμε στην ανομία. Υπάρχει αμαρτία, η αμαρτία που είναι σκληρή και έχει τιμωρία για τον κόσμο, αλλά υπάρχει και η ανομία που έχει συνέπειες πολύ σοβαρές, αλλά για το λαό του Θεού. Ο λαός του Θεού εν γέννη δεν έχει μεγάλες αμαρτίες, γιατί έχει τον έλεγχο του Πνεύματος του Αγίου, έχει τον έλεγχο της συνειδήσεως, είναι έξω από τον κόσμο, δεν παρασύρεται εύκολα από τον κόσμο, είναι μέσα στην Εκκλησία θα λέγαμε, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή μένουμε μέσα στην Εκκλησία, ότι επειδή είμαστε έξω από τον κόσμο, επειδή οι αμαρτίες μας δεν είναι κοσμικές και έργα της σαρκός έντονα, δεν σημαίνει ότι είμαστε πάντοτε ευάρεστοι στο Θεό. Έρχεται ο Θεός λοιπόν και μιλάει, θα τολμούσα να πω, με θυμό. Κατεφρόνησαν το λόγο του Κυρίου. Πολύ σοβαρό. Τον περιφρόνησαν. Δεν λογάριασαν δηλαδή τι θέλει ο Θεός και τι δεν θέλει. Έχασαν δηλαδή το φόβο του Κυρίου. Γιατί ο φόβος του Θεού είναι αυτός που οδηγεί τον άνθρωπο στην εκτέλεση του λόγου του Θεού. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος δεν μένει στην υπακοή του λόγου του Θεού και μάλιστα κατ' επανάληψη, τότε εξεγείρεται ο Θεός θυμωμένος πολλές φορές εναντίον των ανθρώπων αυτών, του λαού αυτού, και επεμβαίνει καταλυτικά. Για να το καταλάβουμε αυτό, αδερφοί αγαπητοί, πόσο σοβαρό είναι, θυμηθείτε το Σαούλ και το Δαβίδ. Ο Δαβίδ έπεσε σε φοβερές αμαρτίες. Οι αμαρτίες ήταν συνεχόμενες και κατ' επανάληψη. Πήρε τη γυναίκα του στρατιού, του αξιωματικού του, είχε σαρκική επαφή, μετά τον φώναξε να τον κοροϊδέψει με πανουργία για να κοιμηθεί με τη γυναίκα του για να το αποκρύψει. Μια φορά, δυο φορές τον μέθησε, τελικά τον έδιωξε πίσω μέχρι που τον φώνευσε. Συνεχόμενες αμαρτίες. Όμως ο Θεός αυτόν τον συγχώρεσε. Ο Σαούλ, καμία αμαρτία. Δεν βλέπουμε να έχει κάνει καμία αμαρτία. Γι' αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον για μας.
δημιουργεί φόβο και τρόμο. Δεν έκανε καμία αμαρτία και όμως ο Θεός τον απέρριψε και ενώ του είχε δώσει και το Πνεύμα του το Άγιο το απέσυρε και ενώ απέσυρε το Πνεύμα του το Άγιο παρακυρίου εστάλει Πνεύμα πονηρό να ταράτει αυτόν. Φοβερό. Τον διετήρησε στο βασίλειο αλλά διέκοψε τη βασιλεία του. Γιατί κατεφρόνησε το λόγο του Κυρίου, περιφρόνησε το λόγο του Κυρίου. Και αυτό είναι ένας μεγάλος φόβος, αδερφοί αγαπητοί, που υπάρχει μέσα στις καρδιές μας, μέσα στην Εκκλησία μας. Μη χάσουμε την εύνοια του Θεού, τη χάρη του Θεού, περιφρονώντας το λόγο του Θεού. Και ξέρετε, η περιφρόνηση του λόγου του Θεού μπορεί να είναι και επί προσωπικού επίπεδου, αλλά και επί συμβουλευτικού επίπεδου. Σε ρωτάει κάποιος, όπως με ρώτησε κάποιος τώρα τελευταία, πολύ σοβαρό. Λέει, αδερφέ, υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν παντρεμένος, δεν έκανε παιδιά, η γυναίκα του ξαναπαντρεύτηκε, αμάρτησε και αυτός είναι μόνος του τώρα, μπορεί να παντρευτεί. Ο καημένος είναι μόνος του και δεν φταίει σε τίποτα, είναι θύμα. Και η απάντηση βέβαια του Λόγου του Θεού, όχι δική μου, είναι αποκλείεται. Μα μου λέει, να μην δείξουμε επιοίκεια. Τώρα, αδερφέ μου, πολύ θα ήθελα να είμαι επίοικης. Πολύ θα ήθελα. Αλλά τολμάω, φοβάμαι το Θεό. Ξέρεις τι θα πει να σου δείξω εσένα επίοικια και στον άλλον επίοικια και να χάσω εγώ την εύνοια του Θεού, να χάσω εγώ τη χάρη του Θεού. Αυτός είναι ο φόβος που βασιλεύει, αλλά βασικά πρέπει να βασιλεύει στην καρδιά των ανθρώπων. Όταν αυτός ο φόβος χαθεί, ένα άλλο απλό παράδειγμα. Και αν δεν πάρουμε κοινωνία, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Λέει, τώρα πάμε διακοπές. Και επειδή θα πάμε διακοπές, θα πάμε διακοπές. Μια Κυριακή, αδερφέ, πειράζει να μην πάρω σώμα και αίμα Χριστού. Αν πειράζει, ενέμενον στη διδαχή των Αποστόλων και στην κλάση του Άρτου. Πειράζει και καίει. Ποτέ ούτε μία Κυριακή δεν θα σταματήσουμε να παίρνουμε σώμα και αίμα Χριστού. Ούτε μία. Μα θα μου πεις, αμαρτία είναι. Βέβαια, είναι παράβαση, είναι ανομία. Εφόσον μπορείς, αν είσαι άρρωστος, αν υπάρχει κάποια πραγματικά νοτέρα βία που σε οδηγεί και καθίσταται αδύνατον σε σένα να λάβεις μέρος στην κοινωνία του σώματος και αίματος του Χριστού, βέβαια δεν σε κατακρίνει κανείς, γιατί ο Θεός δεν παραβλέπει την άγνοια και την αδυναμία. Την άγνοια, όταν δεν ξέρεις τους καιρούς της αγνίας, ο Θεός παραβλέπει. Την αδυναμία του ανθρώπου ο Θεός δεν τη λαμβάνει υπόψη του. Ούτε μας θέλει όλους να είμαστε δυνατούς, παρόλο που αυτός μας καθιστά δυνατούς. Γιατί το πνεύμα που μας έδωσε δεν είναι πνεύμα δηλείας, αλλά πνεύμα δυνάμεως. Αλλά και στην αδυναμία μας συμπαραστέκεται ο Θεός και μας δικαιολογεί. Εκείνο όμως που δεν μπορεί ο Θεός να συγχωρέσει, αν μου επιτρέπεται, αν και όλα τα συγχωρεί ο Θεός, είναι το δε θέλω. Δεν θέλω. Δεν με νοιάζει. Δεν πειράζει. Αυτό δεν το μπορεί ο Θεός. Το δεν θέλω, δεν με νοιάζει, δεν πειράζει. Και όλα αυτά τα οποία καθιστούν τον άνθρωπο χλιαρό στην παρουσία του Θεού, οδηγούν το Θεό να τον εξεμέσει, λέει η Γραφή. Η αμαρτία λοιπόν μεγάλη που βρήκε ο Θεός στον Ιούδα ήταν ότι κατεπρώτον κατεφρόνησαν το Λόγο του Θεού. Τον περιφρόνησαν. Να σας θυμίσω μια άλλη περιφρόνηση που δεν άρεσε στο Θεό καθόλου. Όταν ο Ισάφ περιφρόνησε τα πρωτοτόκια, τα κατεφρόνησε. Και πεινασμένος πήγε στον Ιακώβ και του λέει, δώσε μου, λέει, ένα πιάτο φακής. Και ο Ιακώβ, ζηλωτής των πνευματικών, του λέει, εγώ θα σου δώσω. Θα μου δώσεις τα πρωτοτόκια. Και ο Ισάφ λέει, εγώ πεθαίνω, λέει, τα πρωτοτόκια, θα λογαριάσω. Είδατε, δεν λογαριάζει. Μα δεν λογαριάζει αυτό το δώρο του Θεού. Δεν το λογαριάζει. Και ο Θεός του πήρε τα πρωτοτόκια, διότι τα περιφρόνησε. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Να μην περιφρονούμε τα πράγματα του Θεού, το Λόγο του Θεού, αλλά και ακόμη περισσότερο, τίποτα μην περιφρονούμε. Να μην καταφρονούμε την ημέρα των μικρών πραγμάτων. Να πεις, δεν υπάρχει, γέσαι τώρα, μικρό είναι αυτό. Δεν υπάρχει μικρό. Μικρή αμαρτία, μεγάλη αμαρτία, δεν υπάρχει. Κάποιος είχε πει και το είχα ακούσει, τι να πιω ένα ποτήρι με δηλητήριο αρσενικό θα πεθάνω, αλλά και ένα ποτήρι με νερό και μια σταγόνα αρσενικό δηλητήριο πάλι θα πεθάνω.
Δεν θα λογαριάζουμε μικρό ή μεγάλο, θα λογαριάζουμε αρέσει το Θεό, δεν αρέσει το Θεό. Είναι γραφικό, το λέει ο Λόγος του Θεού, δεν το λέει ο Λόγος του Θεού. Όταν το λέει ο Λόγος του Θεού, για μας είναι Ευαγγέλιο, λένε οι άνθρωποι. Και καλά λένε. Είναι ένα αυτό το ναι και ένα αυτό το αμήν. Και δεν εφύλαξαν τα προστάγματα αυτού. Επειδή περιφρόνησαν το Λόγο του Θεού, δεν τα φύλαξαν κιόλας. Αυτό είναι. Δηλαδή έγιναν και παραβάτες. Δεν έγιναν παραβάτες μεγάλης αμαρτίας. Το ξαναλέω, σαρκικής αμαρτίας, κλοπής, αδικίας. Δεν είναι τέτοια η αμαρτία για την οποία λέει. Δεν είναι ζηλωτές και εκτελεστές. Δηλαδή αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, ας πούμε για τον Μωυσή, έκαμε κατά πάντα όσα ο Θεός τον προσέταξε. Έτσι μας θέλει ο Θεός. Να κάμουμε ακριβώς το Λόγο του Θεού και να εξητάμε πάντοτε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, για να το εκτελούμε. Και να προσέξουμε και την παγίδα την άλλη. Εύρε αδερφέ, αυτό δεν είναι αμαρτία. Αφού δεν είναι αμαρτία, δεν πειράζει. Δεν είναι προσδιορίζεται η πορεία μας, δεν προσδιορίζονται τα βήματά μας από το κάτι αν είναι αμαρτία ή δεν είναι. Αλλά προσδιορίζονται από το αν αρέσει στο Θεό το περπάτημά μας ή όχι. Αν ο Χριστός θα το έκανε επί της γης αυτό ή όχι. Αν είναι έτσι το θέλημα του Θεού ή όχι. Αυτό, γι' αυτό ενδιαφέρεται ο Θεός και γι' αυτό φροντίζει ο Θεός. Αλλά και γι' αυτό πρέπει να φροντίζουμε και εμείς. Τρίτον, επλανήθησαν από τα μάτια αυτών. Πάλι δεν είναι σοβαρό για τα μάτια του κόσμου. Υπάρχει κάτι μάτιο, ένα ωραίο αυτοκίνητο. Έλα όμως που πλανιέται η καρδιά μας και δένεται το αυτοκίνητο αυτό και το σφουγγαρίζει και το πλένει και το καθαρίζει και είδωλο το κάνει. Μα είδωλο κάνεις και αγαπάς τόσο πολύ και αφοιερώνεις τόσο μέρος της ζωής σου σε ένα όμορφο πράγματι αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο και όλα τα έχουμε για να μας εξυπηρετούν, όχι για να μας υποδουλώνουν. Για να μας εξυπηρετούν στο έργο του Θεού και στη ζωή μας εν Χριστώ Ιησού. Ή πήραμε καινούριο χαλί. Πήραμε καινούριο χαλί, δεν προσκαλούμε κανέναν αδερφό τώρα. Γιατί να μην το λερώσει. Το λερώσει το χαλί και τι θα γίνει. Όταν μπαίνει σε... Μου έχει συμβεί αυτό κάποτε. Το λέω και γελάω και το θυμάμαι. Πάω με καλή μια αδελφή, ήταν ένα όχι πολύ καινούριο. Μου λέει: θα έρθει αδερφέ να φάμε, θα έρθω. Χτυπάω το κουδούνι, ανοίγω την πόρτα, μπαίνω μέσα, μου λέει: βγάλε τα παπούτσα σου. Λέω: τι έχουμε. Βγάλτα, μου λέει, τα παπούτσα σου. Λέω: γιατί, πατήσει το χαλί. Α, καλά λέω, να τα βγάλω. Λέω, θα μυρίζουν όμως τα πόδια μου. Δεν μυρίζανε. Αλλά τα βγάλα. Δεν μ' άρεσε όμως. Θα μου πεις κακό είναι. Κοιτάξτε, σε άλλες χώρες όπως είναι Καναδάς, Ουκρανία, Ρωσία που έχει πολλές λάσπες, πολλά χιόνια. Πράγματι, οι άνθρωποι περπατάνε ξυπόλοιποι. Και πράγματι, μπαίνω μέσα στο σπίτι, έτσι, όχι έξω. Και όταν μπαίνεις μέσα στο σπίτι, βλέπεις όλοι βγάζουν τα παπούτσια, τα βγάζεις και εσύ και είναι καλό αυτό. Αλλά τώρα εδώ στην Ελλάδα. Γιατί να τα βγάλεις. Και πάση περιπτώσει πάρε και μια σκούπα και σκούπισε μετά. Αυτό όμως δείχνει τι φιλοξενεί η καρδιά του ανθρώπου. Και αυτό είναι που στυλιτεύει ο Λόγος του Θεού. Τι φιλοξενεί η καρδιά σου και με ποια κριτήρια λες ή κάμεις ή αποφασίζεις ή προτείνεις. Το κριτήριό μας εμάς αδερφοί αγαπητοί πρέπει να είναι, ήθε να το βάλει ο Θεός στην καρδιά μας να είναι η δόξα του Θεού. Αυτό είναι το κριτήριό μας. Εμείς θέλουμε στη ζωή μας να δοξάζει ο Χριστός. Εμείς δεν θέλουμε στη ζωή μας να φαίνεται ο Χριστός. Μάταιο ακόμη είναι να θαυμάζουμε τα παιδιά μας. Το παιδί μου δεν ξέρει τι καλός μαθητής είναι. Πρώτος. Ωραία, δόξα τω Θεώ, ευχαρίστησε τω Θεώ. Και όχι μόνο πρώτος και μπήκε και άριστα και κάνει τούτο και είναι και αθλητής και τρέχει και χοροπηδάει και... Κάτσε αδερφέ μου, κάτσε αδερφέ μου. Κάνουμε είδωλο τα παιδιά μας. Ακόμη μην κάνουμε είδωλο, αδερφοί αγαπητοί, θα σας πω τώρα και κάτι το τελευταίο το άφησα, γιατί πολλά μπορώ να πω, μπορούμε να πούμε, αλλά το τελευταίο που το άφησα είναι πολύ μεγάλη παγίδα. Μην κάνουμε είδωλο το έργο του Θεού. Το έργο του Θεού σαν τον Εζεκία. Να δοξάζουμε τις ευλογίες του Θεού. Είδες πόσο μας ευλόγησε ο Θεός. Πω, πρέπει να είμαι πολύ καλός για να με ευλογήσει τόσο πολύ. Το αξίζω. Είδες τι έκανε ο Θεός. Ό,τι λέμε είναι για να δίνουμε τη δόξα στο Χριστό. Ούτε σε ανθρώπους, ούτε στα δώρα του Θεού. Μόνο στο Χριστό. Όλα τα άλλα πλησιάζουν και φτάνουν
το επίπεδο της περηφάνειας. Και καυχόμεθα αντί εν κυρίω στον εαυτό μας και στα υπάρχοντά μας. Ή ακόμη και στη διακονία μας, ή ακόμη και στην υπηρεσία μας, ή ακόμη καυχόμεθα, το έχω δει και αυτό, στην ταπείνωσή μας. Ξέρεις τι ταπεινός είμαι εγώ? Δεν μπορείς να φανταστείς. Αν είναι κάποιοι εδώ μέσα ταπεινοί, εγώ είμαι πιο ταπεινός από όλους. Αυτό είναι υπερηφάνεια. Το λέω λίγο χοντρά, αλλά μην νομίζετε ότι δεν ισχύει και αυτό. Εγώ θυμάμαι δε και μια αδερφή που καφιότανε ότι μαγείρεψε ωραία. Λέει, έκανα κάτι γιουβαρλάκια. Ταπεινός, λέει, κάτι γιουβαρλάκια, τι να σου πω, δεν έχει ξαναφάει τέτοια. Για κάτσε ησύχαση που δεν έχω ξαναφάει. Άλλη μια φορά είχε έρθει κάποιος και είχε βαφτιστεί με πνευμάγιο. Μου λέει, να σου πω, να μου πεις. Καλός αδερφός. Μου λέει, να προσευχηθούμε. Αστειεύεσαι. Και πληρώνεται με πνευμάγιο και μιλάει γλώσσα. Μου λέει, έχεις ξανακούσει τέτοιες γλώσσες? Λέω, ε. Μου λέει, έχεις ξανακούσει στη ζωή σου τέτοιες γλώσσες? Ου, του λέω, πολλές φορές. Με κοίταγε καλά-καλά. Πόσο εύκολα μπορεί να πλανηθεί η καρδιά μας και να υπερηφανηθεί στα μάταια. Μα θα μου πεις, το χαρίσμα του Πνεύματος του Αγίου είναι μάταια? Εάν καυχέσαι σε αυτά, ναι, είναι. Είναι μάταιο. Ματαιώτης είναι. Μόνο στο όνομα του Χριστού μπορούμε να καυχηθούμε. Ο καυχόμενος μόνο εν Κυρίω ας καυχάται. Δεν υπάρχει άλλη καύχηση. Είδε λοιπόν ότι επλανήθη η καρδιά τους από τα μάταια και περιεπάτησαν κατόπιν των ματέων στη ζωή τους. Και ακολούθησαν μετά ο ένας στο αυτοκίνητό του, ο άλλος στη δουλειά του. Ο άλλος έτσι περπατούσαν δηλαδή, χαίροντες και αγάλλοντες, όχι εν Κυρίω, αλλά μέσα σε αυτά τα οποία ήταν πολύ σπουδαία για αυτούς και πολύ σημαντικά. Το αποτέλεσμα, θέλω εξ αποστήλη πήρε τον Ιούδα. Δεν είναι αστεία τα αποτελέσματα. Είπαμε, δεν είναι αμαρτίες, αλλά είναι ανομίες που ενοχλούν πάρα πολύ το Θεό, που λυπούν το Πνεύμα το Άγιο, που διεγείρουν η ζηλοτυπία του Θεού. Θα εξ αποστήλω πήρ και δεν θα μείνει τίποτα. Ο Ισραήλ τα άκουγε. Και βεβαίως όταν ακούς, όπως ο λαός Ισραήλ άκουγε προφητείες, όπως είπαμε, κρίσεις για τους Συρίους, κρίσεις για τους Φιλιστέους, κρίσεις για τους Φοίνικες, κρίσεις για τους Εδωμίτες, για τους Αμμονίτες, για τους Μωαβίτες και για τους Ιουδαίους, δεν έδινε και πολύ μεγάλη σημασία. Δεν λέω ότι έλεγε καλά να πάθουνε, γιατί είναι φοβερό το να λες για κάποιον καλά να πάθεις, αλλά άλλο να λέει, εμείς είμαστε στην εκκλησία της Κηφισιάς, υπάρχει δίπλα η εκκλησία της Νέας Ερυθρέας, ξέρεις τι κακό θα πάθουν εκεί. Θα στενοχωρηθούμε, αλλά δεν μας καίγεται και καρφί. Συγχώρεσέ με, Θεέ μου. Μας καίγεται, δεν το λέω έτσι, το λέω όμως έτσι χοντρά, για να καταλάβουμε ότι το κακό στον άλλον, το μεγάλο κακό στον άλλον είναι μικρό σε εμάς. Εγώ θυμάμαι ότι η πεθερά μου ήθελε να φάει ένα γλυκό. Και μου λέει, άσε με ρε Γιώργο να φάω ένα γλυκό. Και έλεγα μέσα μένα, για ένα γλυκό κάνεις έτσι? Δεν το λογάριζε αυτό όπως το επιθυμούσε. Και ένα παιδί λέει, πω, προσευχήσου να γράψω καλά. Σιγά να μην προσευχηθώ να γράψεις καλά αριθμητική. Όχι, αυτό και αυτό είναι όμως πολύ σοβαρό. Η σοβαρότητα λοιπόν είναι σχετική. Η σοβαρότητα των ετοιμάτων, των καταστάσεων, των δυσκολιών. Αυτό το οποίο εσένα σου φαίνεται απλό, για τον άλλον είναι βουνό. Βουνό. Και το κακό και η δυσκολία του αλλού για σένα είναι ασήμαντη πιθανόν. Και η προφητεία εναντίον του άλλου, θυμάστε τι είπε ο Εζεκίας, όταν του είπε ο Ισαΐας ότι όλα θα τα πάρουν οι Βαβυλώνοι, λέει, αυτό δεν ισχύει, λέει, για μένα, δόξα στο Θεό. Αυτό ισχύει για τους άλλους, για τα παιδιά μου. Μα έτσι είναι. Έτσι είναι. Και αυτό ο διάβολος το ξέρει. Γι' αυτό στον Ιώβ, όταν αρρώστησε, όταν πεθάναν όλα τα παιδιά του και ήρθαν όλες οι πληγές, και είπε, ή το όνομα Κυρίου το ευλογημένο, πήγε στο Θεό ο διάβολος και λέει, άσε με, λέει, να πειράξω και το σώμα του. Γιατί δέρμα υπερδέρματος δίνει κανένας. Αλλά όταν έρθει το κακό στον ίδιο, ναι, να δούμε τι θα κάνει. Όταν πηγαίνει στους άλλους, στενοχωριέται, καλό είναι. Βλέπεις έναν άνθρωπο, πεινάει. Το φουκαρά πεινάει, δώσ' του ένα ξεροκόμματο. Ναι, αλλά εσύ τρως παϊδάκια. Ή το άλλο, δεν έχει να ντυθεί. Δεν έχεις να φορέσεις τίποτα, όχι, πω πω και έχω ένα παλιό κουστούμι να στο δώσω. Παλιό κουστούμι να στο, γιατί ρε παιδιά το παλιό κουστούμι, το τρίπιο, το βρώμικο. Δώσ' του ένα καλό κουστούμι να φορέσεις του ανθρώπου. Εσύ θα φοράς καλό και αυτός θα φοράει τριμμένο.
Είναι όμως η καρδιά μας τέτοια, η οποία για μας τα δικά μας δικά μας, λένε οι άνθρωποι, και τα δικά σας δικά μας. Δηλαδή το δικό μας διαφέρει. Το δικό μας είναι κάτι διαφορετικό. Το αλλούνο καλό είναι. Αγαπάω πολύ τα παιδιά σου, αλλά έξω το δικό μου το παιδί. Έτσι είναι. Και η μάνα το δικό της το παιδί το βλέπει το πιο ωραίο. Λέει, ποιο είναι από όλα αυτά τα πιο ωραία τα παιδιά. Λέει, ποιο είναι το δικό μου. Έτσι το βλέπει καθένας. Έτσι είναι ο άνθρωπος, αδελφοί. Πρέπει να μας αλλάξει ο Θεός να μην είμαστε έτσι. Ο Ισραήλ λοιπόν άκουγε μέχρι τώρα για όλους τους άλλους. Αλλά τώρα ήρθε η σειρά του. Και οι άνθρωποι, ξέρετε τι λένε. Όταν καίγεται, λέει, το σπίτι του γείτονα, να φοβάσαι γιατί θα έρθει και στο δικό σου σπίτι. Όταν γυρίζει γύρω-γύρω ο Θεός και λέει, κάτσε γιατί θα φτάσει και η σειρά σου. Και πρέπει να προσέχουμε να γίνονται μαθήματα σε εμάς τα παθήματα των άλλων. Να γίνονται μαθήματα. Και όπως πολύ καλά κάνουμε και ψάχνουμε να βρούμε ποιον ευλόγησε ο Θεός και για ποιο λόγο, και μέσα από τη γραφή αλλά και μέσα από τη ζωή μας, για να το μιμηθούμε, έτσι να κοιτάξουμε να βλέπουμε κιόλας τι συνέβη σε αυτούς και για ποιο λόγο. Αλλά πιο πολύ μέσα από το Λόγο του Θεού. Έρχεται τώρα ο Θεός για τον Ισραήλ και βλέπει διαφορετικές τελείως αμαρτίες. Εδώ θα δούμε τις αμαρτίες της αδικίας. Υπάρχει αμαρτία, τα έργα της σαρκός, υπάρχει ανομία και η παράβαση, αλλά υπάρχει και η αδικία. Για ανομία και παράβαση καταδικάστηκε ο Ιούδας, κρίθηκε, ταλαιπωρήθηκε, αλλά ο Ισραήλ για αδικίες. Και αδερφοί αγαπητοί, να φοβόμαστε την αδικία. Λένε οι άνθρωποι και ο λόγος του, η αδικία δεν ευλογείται. Μην αδικείς κανέναν. Πρόσεξε. Καλύτερα να χάνεις παρά να χάνει ο άλλος εξαιτίας σου. Καλύτερα να αδικήσαι παρά να αδικείται άλλος εξαιτίας σου. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές, μη διεκδικείς το δίκιο σου. Ο Θεός μόνο είναι ο δικαιών. Μόνο έτσι θα κοιτάμε. Ούτε θα αμυνόμεθα όταν μας αδικούνε. Εφέρθη ως πρόβατον άφωνον προς τον Κύροντα αυτόν. Παρέδιδε τον εαυτό του εις τον κρίνοντα δικαίως. Την αδικία, έστω και την υποθετική, να τη φοβάσαι. Σε καμία περίπτωση μην επιτρέπουμε στη ζωή μας να αδικήσουμε κάποιον. Ούτε ένα λεπτό, ένα ευρώ, ούτε για οποιοδήποτε άλλο θέμα. Και σε περίπτωση αμφισβήτησης, εσύ θα παίρνεις το μέρος του αδικουμένου. Για να έχεις την εύνοια του Θεού. Κύριο που μας ενδιαφέρει εμάς την εύνοια του Θεού, αμήν αδερφοί. Αν ο Θεός είναι μαζί μας, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας. Εάν τώρα σε μια διαμάχη μου μαζί σου κερδίσω και εσύ χάσεις, δεν κέρδισα τίποτα. Μπορεί να κέρδισα κάτι ελάχιστο, αλλά θα χάσω πάρα πολλά. Αν όμως σε μια διαφορά μαζί σου χάσω οικειοθελώς, τότε θα κερδίσω πολλά. Είδατε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Σου ζητάει κάποιος το σακάκι, δώσ' του και το παλτό σου. Δικό μου είναι το σακάκι, δικό σου είναι, πάρ' το, πάρε και το παλτό σου. Και να το κάνουμε αυτό, αδερφοί. Μ' αρέσει μία αδελφή, δεν σας λέω το όνομά της, που όταν κάποιος έρχεται σπίτι, λέει, τι ωραίο που είναι αυτό. Λέει, σ' αρέσει, λέει, μ' αρέσει, πάρ' το. Και κάθομαι και κοιτάω και λέω, τι καρδιά είναι αυτή ωραία. Ωραίο είναι να δίνεις, αδερφέ. Να δίνεις χαρά. Αυτό είναι το σημαντικό. Να προσφέρεις για να χαίρεται ο άλλος. Ενώ η καρδιά του ανθρώπου τι λέει? Να παίρνω για να χαίρομαι εγώ. Ο Λόγος του Θεού τι λέει? Να δίνω για να χαίρεται ο άλλος. Τι συμφέρει από τα δυο? Να παίρνω για να χαίρομαι ή να δίνω για να χαίρεται ο άλλος? Το δεύτερο. Γιατί? Γιατί αυτός που δίνει για να χαίρεται ο άλλος, σε αυτόν ο Θεός δίνει πολλαπλάσια. Και η χαρά του είναι πλήρης. Λέγει λοιπόν τώρα ο Λόγος του Θεού, ούτω λέγει Κύριος προς τον Ισραήλ. Και πάλι δια τας τρεις παραβάσεις του Ισραήλ και δια τας τέσσερας δεν θέλω αποστρέψει την τιμωρία αυτού. Πρώτον, διότι επόλυσαν τον δίκαιον για ασήμι. Όταν είχαν να διαλέξουν ανάμεσα σε ένα δίκαιο άνθρωπο και στο ασήμι, διάλεξαν το ασήμι. Και μάλιστα τον πούλησαν τον άνθρωπο. Τον έκαναν δούλο δηλαδή. Ακούτε.
έκαναν δούλο έναν άνθρωπο για το ασήμι. Τους χρώσταγε, ας πούμε, ο άνθρωπος. Δεν μου τα δίνεις, όχι, δούλος. Μα δικαιολογημένα τον έκανες δούλο, γιατί σου χρώσταγε. Ω, για το Θεό δεν είναι δικαιολογημένα. Καθόλου μάλιστα δικαιολογημένα. Υποδουλώνεις κάποιον για να κερδίσεις. Επειδή έχεις λίγη εξουσία. Και το ξαναλέω, να προσέχουμε, αδελφοί, και θα το λέω πάντοτε, να προσέχουμε τους ανθρώπους που ο Θεός μας εμπιστεύεται στη δούλεψή μας. Είτε είμαστε προϊστάμενοι, είτε είμαστε αφεντικά, είτε είμαστε ό,τι να είμαστε. Και θα σας πω κάτι που το κάνω, με τη χάρη του Χριστού, όχι να το κάνετε, αλλά γιατί μου έχει βγει σε καλό. Και ό,τι καλό βλέπω εγώ να γίνεται στη ζωή μου, το κάνω. Πόσα θέλεις, λέω σε αυτόν, μου λέει 50 ευρώ, εγώ του δίνω 60. Πάντοτε. Όποιος μου ζητάει, δεν κάνω συμφωνία προς τα κάτω. Και δεν το κάνω μένα. Σε όλους όσους συζητάω, τους το προτείνω. Όταν θα πάρεις κάποιον, μην του δώσεις αυτό λίγο πιο κάτω. Πεις, τι θέλεις, παιδί μου, θέλω αυτό, πάρε λίγο. Δεν σε συμφέρει, πες, δεν τα βρίσκουμε. Δεν σε θέλω, θα πάρω κάποιον άλλον. Άλλο αυτό. Δεν έκανε συμφωνία. Αλλά συμφώνησες, δώσ' του λίγο παραπάνω. Δεν θα χάσεις ποτέ, κερδισμένος θα βρίσκεσαι. Είναι ο άνθρωπος τον οποίον ο Θεός σου δίνει να τον τρέψεις, να τον θρέψεις. Σου δίνει μέσα από το μεροκάματο που του δίνεις ή που το εξασφαλίζεις, αυτός ζει και η οικογένειά του. Δεν θα χάσεις ποτέ. Αυτοί όμως τι έκαναν και μάλιστα κατ' επανάληψη. Κατ' επανάληψη το έκαναν αυτό. Μου χρωστάς, δούλος, για να πάρω αυτά που μου χρωστάς. Και πώλησαν τον δίκαιο μάλλον άνθρωπο, τον πώλησαν για ασήμι. Ακόμη, τον πένιτα δια ένα ζεύγος υποδημάτων. Τον πούλησαν. Ένα ζεύγος υποδήματα δανείστηκα, τους δανείστηκε και δεν είχε να τα ξεπληρώσει. Πόσο κάνει ένα ζευγάρι παπούτσια. Όλο καινούργα. Δεν μου το δίνεις, δούλος. Φοβερό. Και αυτά όλα τα βλέπει ο Θεός. Τα ξέρει ο Θεός. Τα καταλαβαίνει ο Θεός. Τα ζυγίζει και τα μετράει ο Θεός. Εζυγίστης, λέει, και ευρέθησε λυπής. Ακόμη. Ή την εσποθούση να βλέπωση την κόνη της γης επί την κεφαλήν των πτωχών. Να βλέπουν τους φτωχούς να ταπεινώνονται. Δεν τους λογαριάζουν. Να σκονίζονται, να ταλαιπωρούνται. Τι με νοιάζει εμένα. Εγώ έχω. Μα ταλαιπωρείται ο άλλος. Κουράζεται. Είναι φοβερό, αδελφοί. Είναι φοβερό. Όχι αυτό που κάνουμε εμείς οι άνθρωποι, αλλά αυτά που βλέπει ο Θεός. Γιατί ο Θεός είναι ευσπλαχνικός. Ο Θεός είναι πολυέλεος. Ο Θεός αρέσκεται στο να ευλογεί τον άνθρωπο και χαίρεται να βλέπει ανθρώπους που του μοιάζουν. Ο διάβολος είναι εξουσιαστής, σκληρός, αδυσόπιτος, ανήλαιος. Και λέει η Γραφή, το έλεος κατακαυχάται. Το έλεος κατακαυχάται της κρίσης. Όταν κάνεις έλεος από κρίση θα περάσει ο Θεός αθώος, άστον, αυτός μου χρειάζεται. Και εμείς το λέμε αυτό το πράγμα. Αυτός είναι καλός άνθρωπος, δεν έκανε λάθος, δεν πειράζει. Έτσι λέει και ο Θεός κατά περισσότερο τρόπο. Εκλίνουνε την οδόν των πενήτων. Τους χάνουν να χάνονται, τους μπερδεύουνε. Δηλαδή αντί να τους βοηθήσουνε, τους δίνουν μία και τους φουλιάζουν πιο πολύ. Πάνε να βρούνε το δρόμο τους οι πένιτες, λίγο να συνέλθουνε. Κάτι βρήκαμε, κάτι να κάνουμε. Και παίρνουν μπροστά, το κλωτσάνε να παραμείνει πένιτας. Τους εμποδίζουν στην ανάπτυξη. Και τα βλέπει ο Θεός. Και ποιος τα κάνει? Ο Ισραήλ. Ο λαός του Θεού. Να γιατί ο Θεός ξεσήκωσε τον Αμός και τον έστειλε στον Ισραήλ. Γιατί έβλεπε όλα αυτά και αγαπάει τον Ισραήλ και πρέπει να τους τα πω μήπως τα ακούσουνε και μετανοήσουνε. Να γιατί γράφτηκε και στην Αγία Γραφή για να το ακούμε και εμείς. Μήπως και τα ακούσουμε και μετανοήσουμε. Ο Θεός να μας φυλάει.
Και εμείς λέμε μετανοούμε, Κύριε, και θέλουμε να μοιάζουμε στο Θεό. Βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Και ο Υιός και Πατήρ αυτού υπάγουσι προς την αυτήν παιδίσκην δια να βεβηλώσωσι το όνομά μου το Άγιο. Και κανένα δεν δίνουν λογαριασμό καθόλου. Πατέρας και γιος στην ίδια αμαρτία. Δεν τρέπεται ο πατέρας στο γιο και δεν τρέπεται ο γιος στον πατέρα. Δεν λογαριάζει ο πατέρας στο γιο και δεν λογαριάζει ο γιος στον πατέρα. Να πάμε να διασκεδάσουμε. Να φάμε, να πιούμε, να γλεντήσουμε, να ξεφαντώσουμε. Άνθρωπος του Θεού τώρα. Για ακούστε, και πλαγιάζουσι πλησίων παντός θυσιαστηρίου επί ενδυμάτων ενεχειριασμένων. Και έχουν και το θράσος στο θυσιαστήριο να παίρνουν τα ρούχα που ενεχειρίασαν, πάρε λεφτά και δώσε μου τα ρούχα σου. Και δεν θα στα δώσω τα ρούχα σου αν δεν μου δώσεις τα λεφτά. Και ο λόγος του Θεού τι έλεγε, το βράδυ να επιστρέφεις τα ενέχειρα. Αυτοί όχι μόνο δεν τα επέστρεφαν, αλλά τα έπαιρναν και εκεί που πήγαιναν και θυσίαζαν και λάτρευαν τον Θεό, είχαν και την παράβασή τους. Αλλά όχι την παράβαση του λόγου, την παράβαση της αδικίας. Αδίκησαν το φτωχό. Ξέρετε, θα πει αδερφή αγαπητή, να μην έχεις να πληρώσεις το ρεύμα. Να μην έχει το ψυγείο σου παρά μόνο νερό. Έχω δει τέτοια πράγματα. Μπήκα σε ένα σπίτι και πάντα όταν μπαίνω στο σπίτι που έχω υπόνοιες, πάω και ανοίγω το ψυγείο για να πιω νερό. Αλλά δεν το κάνω γι' αυτό, το κάνω για να δω τι έχει μέσα το ψυγείο. Και ανοίγω το ψυγείο και μόνο νερό. Πω, 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 πω. Έπαθα πλάκα. Τι γίνεται εδώ, λέω, όμως έχεις άλλο ψυγείο και εδώ βάζεις μόνο το νερό. Είπα μέσα μου, αστειευόμενος βέβαια, φοβερό. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί, ο Θεός να μας φυλάει. Και πόσο χαίρομαι όταν το ψυγείο είναι γεμάτο. Και εύχομαι σε όλους μας τα ψυγεία να είναι γεμάτα, αδερφοί. Και είναι καλό να ευχόμαστε, γεμάτα τα ψυγεία μας να είναι. Να ξεχυλίζουν, να το ανοίγεις και να λες κάτσε να το κλείσω γιατί θα πέσει απόξω. Τι ωραίο που υπάρχουν και τέτοια ψυγεία. Και πείνουσι εν το οίκο των θεών αυτών τον ίνο των καταδυναστευομένων. Και κλέβουνε κιόλας. Καταδυνάστες. Δηλαδή τι κλέβουνε, όχι πονηρά, με βία. Άλλο η κλοπή με πονηριά τώρα που δεν βλέπεις να σου πάρω και άλλο μπαίνω μέσα και δώσε μου γιατί εσύ μου χρωστάς, δώσε μου ό,τι καλύτερο έχεις γιατί εσύ, γιατί εγώ σε βοήθησα, γιατί με βία. Αυτή είναι η αμαρτία της αδικίας, αδερφοί. Και η αδικία όχι μόνο δεν ευλογείται, αλλά και η μικρή αδικία δεν ευλογείται, αλλά η μεγάλη έχει κρίση μεγάλη. Και επειδή πρόκειται τώρα ο Θεός να κάνει φοβερή και τρομερή κρίση στον Ισραήλ, γι' αυτό ξεσήκωσε το φουκαρά, τον καημένο, τον ευλογημένο, τον Αμός από κάτω από τα χωράφια του και από τα κοπάδια του, του δώσε το Πνεύμα το Άγιο και του λέει πηγαίνω να τους τα πεις αυτά γιατί καήκανε. Όμως αυτοί δεν τα ακούσανε. Και συνεχίζει τώρα ο Θεός να δικαιολογείται. Γιατί είναι δίκαιος ο Θεός. Και μ' αρέσει πώς να σας πω όταν ακούω το Θεό που δικαιολογείται. Δικαιολογείται για αυτό που πρόκειται να κάνει. Σαν λέει δεν έχω εναλλακτική λύση, είμαι υποχρεωμένος να το κάνω. Εγώ για χάρη σας, λέει στους Ισραηλίτες, εξολόθρευσα τον απορέων από έμπροσθεν σας, του οποίου το ύψος ήταν σαν το ύψος των κέδρων και η ισχύς του σαν δρύς. Και αφάνισα τον καρπόν αυτού και τα σρίζας αυτού και σας ανεβίβασα εκείς Αιγύπτου και αφού σας οδήγησα 40 χρόνια στην έρημο, σας έφερα και σας έδωσα κληρονομιά τη γη του Αμορέου. Για χάρη σας το έκανα όλο αυτό. Και όχι μόνο αυτό. Ανέστησα και, από τον ιούς, και ανάμεσα από τους ιούς σας προφήτες και σήκωσα ανάμεσα από τους νεανίσκους σας Ναζιραίους. Προφήτες για να κηρύττουν το Λόγο του Θεού και να προφητεύουν το θέλημα του Θεού και Ναζιραίους για αγιασμό προς ευλογίαν σας. Γιατί να ξέρετε ένας να προσεύχεται στην Εκκλησία εν πνεύματι και αληθεία με αγιασμό, η Εκκλησία ευλογείται. Ένας. Πόσο σημαντική είναι η προσευχή ενός Αγίου ανθρώπου. Πολύ μεγάλη ισχύ έχει. Η δέηση του δικαίου εν θέρμος γενωμένη. Πολύ μεγάλη ισχύ έχει. Πολύ μεγάλη ισχύ έχει.
Και εσείς όμως, ενώ σας έστειλα προφήτες, λέγατε στους προφήτες μην προφητεύετε, δεν θέλουμε να προφητεύετε. Και ενώ σήκωσα Ναζιραίους για να προσεύχονται για σας, τους ποτίζατε κρασί. Λοιπόν, θα σας καταθλίψω. Θα έρθει κρίση και η κρίση θα είναι φοβερή. Δεν θα υπάρχει ελπίδα καμία, γιατί όταν ο Θεός κάνει κρίση δεν υπάρχει ελπίδα καμία. Οι άνθρωποι ελπίζουν πάντοτε, είναι η ελπίδα γεννημένη μέσα τους. Λένε, γκρεμίστηκε το σπίτι, δεν πειράζει, θα φτιάξουμε άλλο. Κάει και το χωράφι, θα το ξαναφυτέψουμε. Και έχουν δίκιο. Αλλά όταν κάτι γίνεται παρακυρίου δεν υπάρχει ελπίδα. Και λέει ο Λόγος του Θεού, ο δρομεύς θα χαθεί στη φυγή του. Γρήγορος τρέχει, θα χάσει το δρόμο του. Δεν θα φτάσει ποτέ. Μα τρέχει πολύ, γλιτώνει. Με έχεις δει να τρέχω, λέει. Με έχει πιάσει ποτέ κανείς. Μπορεί να τρέχεις και να μην έχεις πιάσει ποτέ κανείς, αλλά θα χάσει το δρόμο σου και δεν θα φτάσει εκεί που θέλεις. Κοιτάξτε, η κρίση του Θεού δεν αφήνει ελπίδα. Ξέρει ο Θεός να μωραίνει τους ανθρώπους. Ο ανδρείος δεν θα στερεώνει τη ισχύ του. Θα είναι ανδρείος, θα πηγαίνει στον πόλεμο, αλλά δεν θα έχει δύναμη. Θα τρέχει και θα σκοντάφτει. Θα σηκώνει το χέρι του και θα πηγεί παθαίνει νευροκαβαλίκεμα. Ξέρει ο Θεός να παίρνει την ισχύ του ανδρείου, γιατί αυτός την έδωσε. Ο ισχυρός δεν θα μπορεί να σώσει την ψυχή του. Ο τοξότης δεν θα μπορεί να σταθεί όρθιος για να τοξεύει. Φοβερό. Ενώ είναι εκπληκτικός τοξότης, δεν μπορεί να σταθεί όρθιος. Θα βρίσκει τρόπο ο Θεός να κουτρουβαλιάζεται. Ο ταχύπους δεν θα μπορεί να εκφύγει. Και ο υπεύς δεν θα μπορεί να σώσει τη ζωή του. Και μεταξύ των δυνατών ο γενεοκάρδιος γυμνός θα φεύγει εκείνη την ημέρα. Καμία ελπίδα. Όποια και να είναι η ικανότητα και η δύναμη και η ισχύ και οτιδήποτε να έχει ο άνθρωπος, δεν έχει ελπίδα σωτηρίας. Εάν ο Θεός αποφασίσει να κάνει, θα γίνει. Κανείς δεν μπορεί να σταματήσει την απόφαση του Θεού και το θέλημα του Θεού. Και έρχεται τώρα, αδερφοί αγαπητοί, να φανερώσει ο Θεός και κάτι ακόμη πολύ σοβαρό. Ότι δεν υπάρχει τίποτα χωρίς την αιτία του. Είναι αυτό που λέμε, δεν υπάρχει τύχη. Και κοιτάξτε τι ωραία που το περιγράφει. Όλα έχουν την αιτία τους. Όλα τα γεγονότα, όλα τα συμβάντα, όλα τα πράγματα έχουν την αιτία τους και είναι καλό να ψάχνουμε να βρούμε την αιτία. Έχεις πυρετό. Όταν πηγαίνεις στο γιατρό σου δίνει αντιπυρετικό, αλλά πρέπει να βρει την αιτία για να σε θεραπεύσει. Και ο άνθρωπος και ο λαός Ισραήλ πρέπει να καταλάβει ότι τα πάντα έχουν τη δική τους αιτία. Ακούσατε το λόγο του Κυρίου, τον οποίον ελάλησον ο Κύριος εναντίον σας οι Ισραήλ, εναντίον παντός του γένους, το οποίο ανεβίβασα εκεί εις Αιγύπτου, λέγον, εσάς μόνο εγνώρισα εκ πάντων των γενεών της γης, δια τούτο θέλω σας τιμωρήσει, δια πάσας τας ανομίας σας. Εγώ θα σας τιμωρήσω. Αυτό που θα έρθει, εγώ θα το έχω κάνει. Αυτή είναι η αιτία των πραγμάτων. Έπεσες, εγώ σου βάλα τρικλοποδιά. Σκόνταψες, εγώ έβαλα λίθο προσκόμματος. Ατύχησες, εγώ ήμουνα η αιτία. Πριν όμως φτάσει να δικαιολογεί την αιτία του και να εξηγεί την αιτία των πραγμάτων, λέει κάτι που πρέπει να το προσέξουμε. Εσάς μόνο εγνώρισα. Και ξέρετε τι λέει στο Δευτερονόμιο που διάβαζα. Να το διαβάσω μόνο εγώ. Λέει λοιπόν, επειδή είναι από το 7ο κεφάλαιο του Δευτερονομίου, μην το ανοίξετε. Επειδή εσύ είσαι λαός Άγιος εις Κύριον των Θεών σου και σε έκλεξε ο Κύριος ο Θεός σου για να είσαι λαός εκλεκτός από όλους τους λαούς επί του προσώπου της γης. Ο Θεός σου σε εξέλεξε για να είσαι λαός εκλεκτός από όλους τους λαούς. Δεν προετοίμησε εσάς και δεν έκλεξε εσάς διότι είσαι πολυπληθέστεροι παρά πάντα τα έθνη, επειδή είστε οι πλέον ολιγάριθμοι. Δεν σας έκλεξε επειδή είσαστε οι πιο πολλοί, οι πιο δυνατοί, οι πιο μορφωμένοι, οι πιο σπουδαίοι. Γιατί δεν είσαστε.
αλλά επειδή ο Κύριος σας αγάπησε, σας έκλεξε. Αυτή είναι η αιτία. Βεβαίως υπάρχει και αιτία γιατί τους αγάπησε. Πάντως η εκλογή του Θεού είναι γιατί τους αγάπησε. Τους έκλεξε γιατί τους αγάπησε. Και για να διαφυλάξει τον όρκον, τον οποίον όμωσε προς τους πατέρας σας, σας εξήγαγεν ο Κύριος εν χειρή κρατεή και σας ελύτρωσε εκ της μεγάλης του δουλείας. Επειδή σας αγάπησε. Και γιατί σας αγάπησε, υπάρχουν πολλοί λόγοι να σας αγαπήσει ο Θεός. Ο σημαντικότερος λόγος είναι η καρδιά μας. Όχι, λάθος, ο μοναδικός τρόμος είναι η καρδιά μας. Πού έχουμε στρέψει την καρδιά μας? Και για να καταλάβουμε καλά, ο Θεός προγνωρίζει, ξέρει την καρδιά του ανθρώπου. Γιατί διάλεξε τον Σαούλ που ήταν διώκτης? Γιατί τον αγάπησε. Γιατί τον αγάπησε? Γιατί είδε έναν άντρα που η καρδιά του είναι ευθεία και θα κάνει όταν έρθουν τα πράγματα στη θέση τους και θα βρει το δρόμο του και τον προσανατολισμό του, θα κάνει τα θελήματα του Θεού. Γι' αυτό διάλεξε τον Σαούλ και τον ονόμασε Παύλο. Το Δαβίδ γιατί τον διάλεξε? Αφού ήταν μικρότερος, γιατί η καρδιά του ήταν ευθεία. Τον Σολομώντα από όλους τους αδελφούς του Δαβίδ γιατί τον διάλεξε? Γιατί η καρδιά του ήταν απαλή και τρυφερή και ενδιαφερόταν για την ευλογία του Θεού. Τον Ιακώβ γιατί τον διάλεξε? Γιατί ήταν ζηλωτής σε αντίθεση με τον Ισάφ και τον αγάπησε. Τον Ισάφ εμίσα, τον Ιακώβ αγάπησα. Και τότε είμαστε εμείς σήμερα εδώ, δεν είμαστε τυχαία. Γιατί μας αγάπησε ο Θεός. Είδε το παρελθόν μας, είδε το μέλλον μας, είδε την καρδιά μας, είδε την επιθυμία μας. Μα δεν είμαστε καλύτεροι των ανθρώπων? Όχι. Αλλά είμαστε αυτοί που δεχόμαστε τον Χριστό. Είμαστε αυτοί που όταν ακούσαμε το Λόγο του Θεού σαν τα πρόβατα της βοσκής του Κυρίου, στρέψαμε το βλέμμα μας να ακούσουμε. Ακούσει τη φωνή μου. Υπάρχουν και οι άπιστοι. Γιατί να ακούνε τη φωνή του Θεού? Γιατί ο διάβολος, ο Θεός του κόσμου τούτου, ετύφλωσε το νου. Αυτούς τι να τους κάνει? Θυμάμαι, αδερφοί, γιατί εδώ θα τελειώσουμε για σήμερα. Θυμάμαι, είχα πάει στην αρχή της πίστης μου κάτω στο Κολωνάκι που είχαν βγει μια ομάδα αδελφών. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο αδελφός ο Νίκος ο Χαζάπης, στην πλατεία Κολωνακίου, και κηρύτανε το Λόγο του Θεού. Εγώ είχα πάει απέναντι, γιατί ήμουν καινούριος, ντρεπόμουν να πάω μαζί με τους αδελφούς, και είχα πάει απέναντι στο καφενείο και έπινα καφέ και κοίταγα. Αλλά μου έκανε καλό αυτό, μου έδειξε ο Θεός κάτι. Μέσα στην πλατεία λοιπόν υπήρχαν καθίσματα που καθόντουσαν άνθρωποι και ακούγανε. Και έβλεπα τώρα δύο άνθρωποι να κάθονται μαζί. Ο ένας να ακούει το Λόγο του Θεού και όλο το μάτι του να στρέφει προς τα εκεί. Και κρυφά να κάνει έτσι να ακούει. Ο άλλος λες και δεν άκουγε τίποτα. Αυτός που είχε κάτι μέσα του άκουγε το Λόγο του Θεού. Μπορεί να μην ήρθε κανείς εκείνη την ημέρα. Αν και ήρθαν, δεν θυμάμαι καλά. Αλλά έβλεπα ότι κάποιοι ακούγανε και κάποιοι δεν ακούγανε. Και κατάλαβα, απίστων όντων, ο Θεός του κόσμου τούτου είχε τυφλώσει το νου τους ώστε να μην ακούνε. Να μην επιλάμψει ο φωτισμός του Ευαγγελίου. Άλλοι όμως, τα πρόβατα της βοσκής, κάποτε θα σωθούνε, θα τους σώσει ο Χριστός. Είχαν την προσοχή τους να ακούσουνε. Και όταν δεν ακούγανε καλά, κάνανε και έτσι για να ακούνε καλύτερα. Δεν βλέπανε πολύ γιατί ντρεπόντουσαν να δείξουν ότι προσέχουν. Αλλά εγώ σαν παρατηρητής καθόμουν από μακριά και τους έβλεπα και κατάλαβα το χωρισμό και λέω, έτσι χωρίζει ο Θεός τα πρόβατα, τους πιστούς από τους άπιστους. Και ακόμη τη θυμάμαι αυτή την εικόνα, την εικόνα κάποιων πολλών να ακούν το Λόγο του Θεού και να στριφογυρίζουν, να κουνιούνται, να γυρίζουν, να θέλουν να ακούσουν πιο καλά. Αν δεν ήταν δίπλα τους ο φίλος τους, θα είχαν πάει και πιο κοντά να ακούσουν. Οι άλλοι λες και δεν γινόταν τίποτα. Δεν είχαν καταλάβει τίποτα. Τυφλωμένο το μυαλό, ο νους. Ευχαριστούμε όμως το Θεό, αδερφοί αγαπητοί, γιατί εσάς μόνο εγνώρισα εκ πάντων των γενών της γης. Δια τούτο όμως, δεν λέει θα σας ευλογήσω, δια τούτο θα σας τιμωρήσω για όλες τις ανομίες σας. Λοιπόν, με το Θεό δεν μπορεί να παίξει κανείς. Είναι πυρ κατά αλίσκον. Θεός είναι αγάπη. Θεός είναι μακρόθυμος, ελεήμων, αλλά είναι και πυρ κατά αναλύσκων. Και είναι φοβερό στον άνθρωπο να πέσει ισχύρας Θεού ζώτος. Άρα λοιπόν,
Πολλά μας εδότησαν, λέει ο Ιησούς, πολλά θα μας ζητηθούν. Περισσότερα μας εδότησαν, περισσότερα θα μας ζητήσουν. Και μεγαλύτερα τιμωρία θα έχει αυτός που το δόθη πολύ και τα περιφρόνησε από αυτόν που το εδόθησαν λίγα και δεν τα λάβει υπόψη του. Αμήν. Να ψάλουμε τον ύμνο 224. Ύμνος 224.